Λευτέρης Κουρκουλός από Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 98% του συνόλου, ξεπερνούν τις 800.000, διαθέτουν όμως το 87% της απασχόλησης, δηλαδή περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως και εσείς ξέρετε, αυξημένα λειτουργικά κόστη, έλλειψη ρευστότητας, ελλειπής χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Η αδυναμία χρηματοδότησης όμως, όπως λένε, δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αλλά και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες αλλαγές ώστε να βγουν οι κόφτες από το ΕΣΠΑ και να αναθεωρηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να δημιουργηθούν πόροι για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχει η χώρα μας, ώστε να μπουν και εκείνες στα διάφορα προγράμματα. Κάποιες χώρες όπως η Ιταλία και η Ιρλανδία το έχουν κάνει. Ευχαριστώ. Αρκετές είναι αποκλεισμένες από ρευστότητα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πια σε περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Όμως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε ένα βαθμό και του Ταμείου Ανάκαμψης για ψηφιακό μετασχηματισμό και ενεργειακή αναβάθμιση αφορούν και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως αφορούν και πολλά προγράμματα ψηφιακής επιμόρφωσης, τα οποία έχουμε υλοποιήσει, παραδείγματος χάρη με μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, έχουμε υλοποιήσει πρόγραμμα ψηφιακής επιμόρφωσης, digital marketing, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του τουρισμού. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι μικρός, δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός ή δεν πρέπει να επενδύεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και στην πράσινη μετάβαση. Και δίνουμε τέτοια εργαλεία χρηματοδοτικά σημαντικά και θέλουμε να δώσουμε ακόμα περισσότερα. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι καλό και οι επιχειρήσεις να αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος. Γι' αυτό έχουμε δώσει κίνητρα συγχωνεύσεων, έτσι ώστε επιχειρήσεις να μπορούν να μεγαλώνουν και να αποκτούν ένα κρίσιμο μέγεθος που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές. Δεν αφορά προφανώς όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε, αφορά ένα μικρό ποσοστό τους. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και να πω τέλος, ειδικά για το ζήτημα του τουρισμού. Το να έχεις μια μικρή επιχείρηση μπορεί να είναι πλεονέκτημα. Δεν αναζητούν πια όλοι την εμπειρία ενός πολύ μεγάλου ξενοδοχείου. Το να έχεις μια μικρή υποδομή, ένα ωραίο εστιατόριο το οποίο προσφέρει, και υπάρχουν δόξα τω Θεώ πάρα πολλά τέτοια, πραγματικό, έτσι, ποιοτικό, κριτικό, αυθεντικό, κριτικό φαγητό. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τέτοια υγιής επιχειρηματικότητα. Δεν είναι επιχείρηση των 50 ατόμων, αλλά είναι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν 5-10 θέσεις δουλειάς και οι οποίες ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν ένα καλό εισόδημα στον ιδιοκτήτη. Και αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν και κατεξοχήν είναι ταυτισμένες με τον τουρισμό και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον αγροτουρισμό, τον αγροτικό μας τομέα, τα μικρά ενοπία, τα οποία κάνουν τόσο ωραία βήματα και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε καταπληκτικά παραδείγματα νέων επιχειρήσεων στον κλάδο του πρωτογενούς τομέα και θέλουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις να τις βοηθήσουμε με περισσότερα και πολύ πιο στοχευμένα εργαλεία.